Στις ειδήσεις της διαδικτυακής εταιρείας Συμβούλων Consultancy συμπεριλήφθηκε η έρευνα που διεξήχθη από τα Think Tank Center for Economic Recovery και Easy Business και την εταιρεία συμβούλων Civita, η οποία υπολόγισε ποιο θα είναι το κόστος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας για τη ρωσική οικονομία. Οι άμεσες απώλειες από τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της ανιχνεύσιμης απώλειας στρατιωτικού εξοπλισμού και προσωπικού, κόστησαν στη Ρωσία περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια τις πρώτες 5 ημέρες, ανέφερε η μελέτη. Στην έρευνα αναφέρθηκε ότι 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν σε απώλεια εξοπλισμού. Προβλέφθηκε ότι μόνο η απώλεια ανθρωπίνων ζώων θα προκαλούσε απώλεια 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο ΑΕΠ τα επόμενα 40 χρόνια. Επιπλέον, οι ερευνητές δήλωσαν ότι η κλίμακα της κινητοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της επιμελητείας του προσωπικού, των πυρομαχικών, των καυσίμων, της εκτόξευσης πυράβλων, θα κοστίζει περισσότερα χρήματα κάθε μέρα και τόνισαν ότι το ημερήσιο κόστος του πολέμου για τη Ρωσία μπορεί να ξεπεράσει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Από την άλλη, η αξία του ρουβλιού έπεσε σε ιστορικά επίπεδα λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τη διεθνή κοινότητα με στόχο την αποσταθεροποίηση της ρωσικής οικονομίας και την αποτροπή της επιθετικότητας. Σημειώθηκε ότι ενώ η αγοραία αξία των ρωσικών εταιριών μειώθηκε γρήγορα, ήταν δύσκολο για τη διοίκηση της Μόσχας να διατηρήσει τη μακροοικονομική σταθερότητά της λόγω των νέων περιορισμών στη διαπραγμάτευση κρατικών ομολόγων και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.